σχετικά με το νομοσχέδιο, ο κύριος Υπουργός στις τοποθετήσεις του τις προηγούμενες στην Επιτροπή με αφορμή το νομοσχέδιο, αναφερόμενο σε ορισμένα γενικότερα θέματα του πολιτισμού, τα οποία δεν αποτελούν και το άμεσο αντικείμενο του νομοσχεδίου, εκθίασε και μάλιστα με έντονο τρόπο την κυβερνητική πολιτική στον πολιτισμό. Θα θέλαμε όμως να θυμίσουμε εδώ στον κύριο Υπουργό ότι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε μόνος του είτε με τους ΑΝΕΛ, η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και μέσα από την ένταξη αρχαιολογικών χώρων στο λεγόμενο στρατηγικό σχεδιασμό των ΕΣΠΑ ή των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, προγράμματα βεβαίως και σχέδια που έχουν ως βασικό κριτήριο και γνώμονα την αύξηση των εσόδων μέσω της επισκεψιμότητας και την εκμετάλλευση βεβαίως της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσελκύοντας επιχειρηματικούς ομίλους γύρω από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, και έτσι εξηγείται και ο διαχωρισμός των μνημείων, κύριε Υπουργέ, σε κατηγορίες. Δεν έχουν όλα τα αρχαιολογικά μνημεία την ίδια αξία για τους επιχειρηματίες, και έτσι εξηγείται ο διαχωρισμός των μνημείων λοιπόν σε κατηγορίες για την ανάδειξη και την προβολή τους. Και εδώ, στην επέκταση δηλαδή της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης του πολιτισμού, εντάσσεται βεβαίως, και φυσικά εντάσσεται ως κορυφαίο γεγονός, και η μεταβίβαση στο υπερταμείο για τα επόμενα 99-98 πια χρόνια των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων, προκειμένου να αξιοποιηθούν και αυτά εμπορικά και επιχειρηματικά. Όμως, αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά όλες αυτές τις εξελίξεις, θα δει ότι οι εργασιακές σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από αυτήν την επιχειρηματική δράση και το εργασιακό καθεστώς που καθιερώνεται μέσα από τη σύναψη, για παράδειγμα, συμβάσεων είτε στην περιφέρεια, είτε με την περιφέρεια, είτε με άλλους φορείς, στο πλαίσιο αυτών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ακόμα και με την αυτεπιστασία, θα πρόσθετα εγώ, του Υπουργείου Πολιτισμού, τότε θα δει ένα πλήθος, ένα τεράστιο πλήθος από συμβασιούχους, ομήρους στην πραγματικότητα, που ολοένα διευρύνεται ο αριθμός τους σε βάρος της μόνιμης εργασίας, θα βρει καθυστερήσεις πληρωμών, μη αναγνώριση προϋπηρεσίας, απολύσεις, τρομοκρατία εργαζομένων, συνθήκες εργασίας χωρίς μέτρα ασφαλείας, ελλείψεις υλικοτεχνικών μέσων, προβλήματα στις μετακινήσεις στον χώρο δουλειάς, μια σειρά από ζητήματα τα οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας βεβαίως ανέδειξε με γραπτές και επίκαιρες ερωτήσεις. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας ακριβώς αυτής της πολιτικής, αρκετά μουσεία παραμένουν κλειστά επί της ουσίας ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Ένα παράδειγμα πρόχειρο που έρχεται στο μυαλό μας είναι το διπλανό εδώ, το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο δεν έχει το απαιτούμενο εκείνο προσωπικό για να λειτουργήσει καθ' ολοκληρία, ή ακόμα και ένα αρκετά μακρινό μουσείο από εδώ, το Μουσείο Διδημοτήχου. Οι συνολικές ελλείψεις σε προσωπικό στο Υπουργείο Πολιτισμού φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 2.500, και βεβαίως όλη αυτή η ομοιρία των συμβασιούχων κορυφώνεται στις περιόδους τουριστικής αιχμής. Τώρα, για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, το ΤΑΠΑ, το οποίο βεβαίως αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την πολιτιστική κληρονομιά, παρά τα όποια διοικητικά του κενά και προβλήματα, θεωρούμε ως το πιο σοβαρό του πρόβλημα αυτό που σχετίζεται με την φυσιογνωμία του. Και μιλάω για το ΤΑΠΑ γιατί έχει άμεση σχέση και με το νομοσχέδιο και ιδίως με το πρώτο μέρος. Και υπάρχει ζήτημα με τη φυσιογνωμία του ΤΑΠΑ από τη στιγμή που ο προσανατολισμός αυτού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων είναι ακλόνητος, παραμένει ακλόνητος βεβαίως, στο πλαίσιο και τους όρους που χαράζουν τα ΕΣΠΑ. Δηλαδή την εξωστρέφεια, την προσέλκυση ιδιωτών, την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του, με την παράδοση πολυτηρίων σε ιδιώτες, με αύξηση εισιτηρίων, με ανταποδοτικότητα και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό εδώ, κύριε Υπουργέ, ότι το Ταμείο αυτό των Αρχαιολογικών Πόρων, αντί να προσανατολίζεται σε δραστηριότητες που θα έφερναν πιο κοντά το λαό σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αντιμετωπίζεται, όπως ανέκαθεν βεβαίως και από τη δική σας κυβέρνηση, δεν πρωτοτυπείται εδώ, αντιμετωπίζεται ως αποτελεσματικότερος μέσω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου εισπρακτικός μηχανισμός και ως απλό πολιτήριο αναμνηστικών και
εγγράφων. Μάλιστα, η κυβέρνηση καμαρώνει για τις εισπρακτικές της επιδόσεις από τη στιγμή που το 2014 και 2015 είπατε ότι ήταν στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018 έφτασε η εισπραξιμότητα στα 105 εκατομμύρια ευρώ του ΤΑΠΑ, με στόχο βεβαίως, σύμφωνα με τη μελέτη της Μακένζη, αυτή η εισπραξιμότητα, αυτές οι εισπράξεις να ξεπεράσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, όσο κι αν η κυβέρνηση επιμένει να λέει πως εγγυάται τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του, βεβαίως και μπορεί να υπάρχει ο δημόσιος χαρακτήρας, το ζήτημα είναι το περιεχόμενο της λειτουργίας του, το ΤΑΠΑ δεν είναι παρά ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής επένδυσης και της κερδοφορίας και όχι βεβαίως για την ανάπτυξη του πολιτισμού σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Και με την ευκαιρία θα θέλαμε εδώ να θυμίσουμε στον Υπουργό και να υπενθυμίσουμε μάλλον να μας πει τι γίνεται με εκείνη την περιβόητη συμφωνία συνεργασίας του ΤΑΠΑ, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, με το Οικαστικό Επιμελητήριο. Υπάρχουν 2 χρόνια που έχει υπάρξει μία συμφωνία γύρω από αυτό το ζήτημα, δηλαδή η παραγωγή, η παρουσίαση, η προβολή και η διάθεση σύγχρονων οικαστικών καλλιτεχνικών έργων να γίνεται και μέσα από τα δημόσια μουσεία της χώρας και η συμφωνία αυτή δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Μίλησε επίσης ο Υπουργός και για το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας και για το θετικό έργο της κυβέρνησης σε αυτό. Όμως, να του θυμίσουμε επίσης του κυρίου Υπουργού ότι είναι εδώ και μήνες που οι ηθοποιοί απέχουν, τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει τις παραστάσεις, απέχουν από τα εργασιακά τους καθήκοντα, διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, με τη βοήθεια βεβαίως και του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται, παίρνει πολλές και διάφορες μορφές και μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί αυτή η τόσο αναγκαία συλλογική σύμβαση εργασίας. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για το τέλος των μνημονίων, για το πόσο πολύ προστατεύει τις συλλογικές συμβάσεις και ούτω καθεξής. Σε σχέση τώρα με το νομοσχέδιο, είπαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι όντως επιχειρεί να αντιμετωπίσει ορισμένες εκκρεμότητες και κυρίως το πρόβλημα της κακοδιαχείρισης και ενός πλήθους από ατασταλίες οι οποίες αποκαλύφθηκαν στην οικονομική λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Χρησιμοποιώ εδώ τη φράση του Υπουργού, γιατί ο Υπουργός ήταν αυτός που μίλησε για την κακοδιαχείριση, για τα λόγια του ήταν επιλέξει μια σημαντική υπόθεση κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος. Όμως, το ερώτημα εδώ είναι αν πρόκειται για μια απλή περίπτωση, για ένα απλό κρούσμα δηλαδή κακοδιαχείρισης ή για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύψης του κυβερνητικού συνδικαλισμού και το που οδηγεί η αντίληψη και η πρακτική του κοινωνικού εταιρισμού, που βεβαίως είναι το βασικό πλαίσιο λειτουργίας για τον κυβερνητικό, για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός ήδη έχει ανέβει σε άλλα επίπεδα πια, εμφανίζεται στα συνέδρια όχι μονάχα με αντιπροσώπους μαϊμούδες, αλλά και με κουμπουροφόρους και με φουσκωτούς, όπως έγινε προχθές στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Είναι ζήτηματα βεβαίως τα οποία δεν παίρνουν και τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Θα τοποθετηθούμε θετικά σε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, καταθέτοντας βεβαίως και τις ενστάσεις, τις οποίες αναφερθήκαμε αναλυτικά στις προηγούμενες συνεδριάσεις, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τον παιδικό σταθμό, γιατί για παράδειγμα όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού να μην έχουν αυτό το δικαίωμα. Και από όσο είναι γνωστό, οι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται από το βάουτσερ, από τα κουπόνια της ΕΕΤΑ για μια θέση των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς. Θετικά κρίνουμε λοιπόν και την ένταξη των εργαζομένων στον παιδικό σταθμό, την αντιμετώπιση μάλλον των προβλημάτων
των εργαζομένων στον παιδικό σταθμό του Υπουργείου Πολιτισμού που εντάσσονται στο δημόσιο, ενώ μέχρι τώρα εργοδοτικός τους φορέας ήταν μια απλή ένωση προσώπων χωρίς καμιά νομική προσωπικότητα και δεν είχαν ούτε εργασιακά δικαιώματα δημόσιου χαρακτήρα, παρά το ότι είχαν τοποθετηθεί, είχαν υπαχθεί μάλλον στις διατάξεις του ενίου μισθολογίου. Θετική είναι και η εξέλιξη βεβαίως με τον Οργανισμό Ανέγερσης του Μουσείου Ακρόπολης, για τους εργαζόμενους μιλώ. Ωστόσο, το νομοσχέδιο, και με αυτό κλείνω, είναι εντελώς ασυνεπές ως προς την αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων των εργαζομένων, αφού σύμφωνα με αυτό συνεχίζεται, και μιλώ βεβαίως για τους εργαζόμενους στο Ελληνικό Φεστιβάλ, συνεχίζεται λοιπόν η εργασιακή αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για αυτούς τους εργαζομένους, οι οποίοι παραμένουν συμβασιούχοι, παρά το ότι εξακολουθούν να καλύπτουν, και η κυβέρνηση το ομολογεί, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αποδεικνύεται έτσι για ακόμη μια φορά ότι η κυβέρνηση σε καμία των περιπτώσεων δεν εγκαταλείπει ποτέ την αντεργατική της πολιτική, έστω ακόμα και όταν κάτω από την πίεση των εργαζομένων και των επιγόντων προβλημάτων υποχρεώνεται σε κάποιες μικρές θετικές παραχωρήσεις. Σας ευχαριστώ.